Απόλλωνα Αθηνών, Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πιο κοντά στη νίκη, γιατί έχει καλύτερη ομάδα από τον Απόλλωνα. Προτιμάται το σημείο 2. Απόλλων Θεσσαλονίκη Σόφη. Ο Απόλλων Θεσσαλονίκη, προερχόμενο από μια μεγάλη επιτυχία στην Πάτρα, νομίζω ότι βρίσκεται πιο κοντά στη νίκη. 1. Δόξα Δράμα Γιάννενα. Αν και η Δόξα Δράμα τώρα τελευταία στο γήπεδο τη παρουσιάζει μια μεγάλη αστάθεια, νομίζω ότι θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι, γιατί βρίσκεται σε άσχημη βαθμολογική κατάσταση. Προτιμείται το σημείο 1. Εθνικό Πειραιό Πανσεραϊκό. Ο Εθνικός ως γηπεδούχος βρίσκεται πιο κοντά στη νίκη. Προτιμείται το σημείο 1. Ηρακλής Θεσσαλονίκης Παναχαϊκή. Ο Ηρακλής και καλύτερη ομάδα έχει από την Παναχαϊκή και η Παναχαϊκή τώρα τελευταία παρουσιάζεται πεσμένη. Γι' αυτό προτιμείται το σημείο 1. Ολυμπιακός Λάρισα. Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει τώρα τελευταία μια μεγάλη άνοδο και η Λάρισα νομίζω ότι δεν είναι ικανή να αποσπάσει έσω και χ. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Προτιμείται το σημείο 1. Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Ο Πανιόνιος, αν και παρουσιάζεται τελευταία πεσμένος, νομίζω ότι θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι, εάν και ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που μπορεί να αποσπάσει ένα θετικό σημείο. Προτιμείται το σημείο 1. Αθηναϊκός Καστοριά. Ο Αθηναϊκός, μετά την ισοπαλία που πήρε την περασμένη Κυριακή στην Προοδευτική, νομίζω ως γηπεδούχος βρίσκεται κοντά στη νίκη. Γι' αυτό προτιμείται το σημείο 1. Ατρόμητος Αθηνών Κυκλισιακός. Ο Ατρόμητος μετά την ήττα που είχε στη Βέρεια νομίζω ότι βρίσκεται πιο κοντά στη νίκη. Γι' αυτό προτιμείται το σημείο 1. Αχαρναϊκός Εγάλεο. Αν και το Εγάλεο είναι μια ομάδα πεπειραμένη, δεν νομίζω ότι είναι ικανή να κερδίσει μέσα στο Μενίδη. Προτιμείται το σημείο 1. Διαγόρας Ρόδου Βέρεια. Είναι ένα παιχνίδι ντέρμπι, διότι κερδίζοντας αυτό το παιχνίδι ο Διαγόρας βάζει υποθήκη για τίτλο. Προτιμείται το σημείο 1. Ιωνικός Νικαίας Πανετολικός. Λόγω έδρας πιστεύω θα κερδίσει ο Ιωνικός. Λεβαδιακός Καβάλα. Μετά την εκτός έδρας νίκη που είχε ήττα που είχε ο Λεβαδιακός, πιστεύω ότι έχει καλύτερη ομάδα από την Καβάλα και θα κερδίσει. Αν και η Καβάλα παρουσιάζεται εκτός έδρας λίγο όχι καλή. Πιστεύω θα κερδίσει ο Λεβαδιακός.